γίνονται και συντελούνται με τα διάφορα νομοσχέδια και τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ουσιαστικά ιδιαίτερα στη Λιανική συγκεντρώνεται ο τζίρος σε μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Σε μεγάλο βαθμό η δουλειά της φορολογικής διοίκησης θα είναι να ελέγξει αυτές τις εταιρείες και αν μεταφέρουν και πώς μεταφέρουν τα κέρδη τους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές ανάλογα με το που τους συμφέρει φορολογικά, και συνεπώς είναι ένα βήμα το οποίο είναι αναγκαίο, αλλά όχι όμως από μόνο του ικανό. Χρειάζεται πλάνο, χρειάζεται σχέδιο δράσης, χρειάζονται πόροι ανθρώπινοι και τεχνολογικοί, και ακόμα φυσικά αυτό είναι ζητούμενο και ίσως θα άξιζε τον κόπο να συζητήσουμε, αφού αφήσουμε λίγο χρόνο, στην αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Οικονομικών, να καλέσουμε και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, να δούμε αν αξιοποιούνται όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία έρχονται, γιατί εκεί τελικά κρίνεται. Εκεί κρίνεται εάν πιέζουμε αυτές τις εταιρείες και για τα ζητήματα της ακρίβειας, γιατί μιλάμε για τα χρήματα που δεν φτάνουν στον κόσμο, αλλά έχει σημασία και πόσο φτάνουν τα χρήματα τα οποία έχει ο πολίτης. Συνεπώς όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία όμως πρέπει και να αξιοποιούνται. Από εκεί πέρα έχουμε φυσικά σειραφή τακτοποιήσεων, όπως χαρακτηριστικά είπε και ένας συνάδελφος της πλειοψηφίας, που τακτοποιούν διάφορα πρόσωπα, καταστάσεις, επιδόματα, δαπάνες κίνησης, υπερορίες, νέες δομές, νέες θέσεις εργασίας. Πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα έπρεπε να είναι υποκανονικές συνθήκες αυτή η μεθοδολογία, και σίγουρα δεν θα έπρεπε να είναι και όλες αυτές τις τακτοποιήσεις όχι μόνο ενός Υπουργείου, αλλά πολλαπλά Υπουργεία τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί και τα φέρνουμε μαζικά. Νομίζω αυτού του είδους η νομοθέτηση δεν είναι μια καλή πρακτική και πρέπει να την, όσο μπορούμε, να την βελτιώσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε μια αναφορά στο άρθρο 45 στην υπόθεση του κυρίου Γεωργίου. Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση είναι σε ανοιχτή διαμάχη με τη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός μόλις χθες είπε σε μια συνέντευξή του ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, όχι όμως και ανεξέλεγκτη. Πού είναι λοιπόν η ευαισθησία σας σε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπως η Ελισάτου? Ακούμε γενικόλογες και γενικές ρίσεις κατά της δικαιοσύνης που στην πραγματικότητα άπτονται των ζητημάτων της διάκρισης των εξουσιών. Ακούμε λανθασμένες κριτικές, όπως η κριτική του κ. Πολάκη για την απόφαση του ΣΤΕ. Εγώ το λέω, είμαι ο μόνος βουλευτής σε αυτό το κοινοβούλιο, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, αλλά θα συνεχίσω να το λέω. Αυτή η απόφαση είναι υπέρ της αύξησης των εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής. Βοηθάει το Υπουργείο να μαζέψει περισσότερα χρήματα. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Θα το λέω γιατί είναι η αλήθεια και είναι και η πραγματικότητα. Όσο ασχολούμαστε με υποθέσεις 10-15 ετίας, δεν θα πάρουμε τίποτα. Άμα σου χρωστάει ο γείτονά σου λεφτά από πριν 15 χρόνια, δεν έχεις ελπίδες πολλές. Αν είναι περσινά τα χρήματα, μπορεί κάτι να πάρεις. Αυτό είναι η απλή αναλογία που ελπίζω να την καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης. Όμως εδώ, όπως είπα, γενική, πολλές φορές λανθασμένη, πάντα αντιαισθητική κριτική στη δικαιοσύνη που κάνει η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση αυτή, κρύβοντας τα δικά της προβλήματα, εδώ σιώπησε. Δεν είπε τίποτα για την υπόθεση Γεωργίου, ο οποίος ταλαιπωρείται για αστείες κατηγορίες. Έχει 2 φορές σταματήσει αυτή η διαδικασία και 3 φορές ξαναξεκινήσει, και έρχεται εδώ η κυβέρνηση να πληρώσει και τα δικαστικά του έξοδα. Και όλα αυτά βέβαια την ίδια στιγμή και η επιθέση δικαιοσύνης που ο κύριος Χουλιαράκης έβγαλε εγκύκλιο την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με την οποία μειώνει τους μισθούς των δικαστών. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι τυχαίο που γίνεται αυτή την περίοδο της δικαιοσύνης. Είναι φυσικά υποχρεώσεις μνημονιακές για τα ειδικά μισθολόγια, αλλά μάλλον είναι βολικό να χτυπάμε τη δικαιοσύνη τη στιγμή που τους μειώνουμε και τους μισθούς αυγουστιάτικα. Τώρα, ορισμένα λόγια για υπόλοιπα άρθρα. Προσπαθείτε επίσης με το άρθρο 31 να μπει μια τάξη στα ανασφάλιστα οχήματα. Σας είχα πει και τότε. Είναι μια διαδικασία που μάλλον θα πρέπει να την ονομάσουμε πυροσβεστική νομοθέτηση. Νομίζω πρέπει να μπει και ένα νέο μάθημα στις νομικές. Έχουμε την πυροσβεστική νομοθέτηση. Δημιουργούμε ένα πρόβλημα εκ του μη όντως και μετά ερχόμαστε νομοθετικά να σβήσουμε τη φωτιά που εμείς οι ίδιοι ανάψαμε. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πολλές από τις τακτοποιήσεις είναι τέτοια ζητήματα.
δεν είναι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και αυτή η κυβέρνηση το κάνει κατά κόρον. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε τον πολίτη με τέτοια προχειρότητα. Σας είχα προτείνει και τότε, μη στείλετε πρόστιμα σε όλους, στείλτε μόνο εκεί που πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό κατά τεκμήριο σημαίνει ότι υπάρχει το όχημα και κάποιος το κυκλοφορεί και άρα πρέπει να σταλεί ένα πρόστιμο. Στείλτε απλή ειδοποίηση για τους υπόλοιπους να έχουν τουλάχιστον 2 μήνες να τακτοποιήσουν την αταξία και αν παραμείνει τότε να στείλετε τα πρόστιμα. Στην πραγματικότητα τώρα κάνετε αυτό, δίνετε αυτό το χρόνο τακτοποιώντας τις υποθέσεις. 2 λόγια για τις 2 τροπολογίες αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός και την ευχαριστώ πολύ που τις βλέπει θετικά τουλάχιστον επί της αρχής και ελπίζω να τις αποδεχτεί και τελικά είπε ότι θα τις κοιτάξει ξανά αύριο για να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό, αν θέλετε, και τις ιστορίες καθημερινής τρέλας. Τι προσπαθούν να γλιτώσουν αυτές οι τροπολογίες. Η μία τροπολογία που καταθέσαμε μαζί με άλλους 4-5 συνολικά συνάδελφοι προσπαθεί να τακτοποιήσει το ζήτημα όσων έρχονται να κάνουν εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους και δεν χρωστάνε κανένα φόρο. Τους παρακρατήθηκε ο φόρος από την επιχείρηση. Αποδόθηκε ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών από την επιχείρηση στην εφορία. Κάνουν τη δήλωση γιατί είναι μηδενική, νόμιζαν ότι δεν είχαν υποχρέωση, ενώ στην πραγματικότητα είχαν. Δεν θέλουν να έχουν αυτή την αταξία. Έρχονται να κάνουν τώρα τη δήλωση 3, 4, 5 χρόνια μετά και τους λέει η εφορία ότι τα λεφτά που σου πήραν από το μισθό έχουν παραγραφεί και πρέπει να τα ξαναπληρώσεις 2 φορές, δηλαδή να πληρώσεις το φόρο. Αυτό δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό, είναι ζήτημα απλής δικαιοσύνης και ο τελευταίος πολίτης το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να κάνεις δήλωση που να λέει 10.000 ευρώ εισόδημα, 2.500 ευρώ φόρος, μείον 2.500 γιατί σου τα παρακρατήσανε. Όχι, αυτό δεν μπορείς να το πεις, πέρασαν 3 χρόνια, το χάνεις, ξαναπλήρωσε 2.500. Αυτό σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε το, πρέπει να διορθωθεί. Είναι ιστορία καθημερινής τρέλας. Το δεύτερο είναι η τροπολογία για την ίση φορολογική μεταχείριση των ασφαλισμένων που λαμβάνουν εφάπαξ ανεξαρτήτως του νομικού προσώπου που χορηγεί το εφάπαξ. Μέχρι σήμερα τα αλλοβοηθητικά ταμεία συμπληρωματικής ασφάλισης εντάσσονταν στην κλίμακα, θεωρείται εισόδημα, ενώ αυτό δημιουργούσε μια στρέβλωση και επιβάρηση που άλλοι ασφαλισμένοι δεν είχαν. Ξαναλέω, δεν είναι δημοσιονομικό το θέμα, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι φανερό και από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Χουλιαράκη σε σχέση με το ομόλογο, ότι υπάρχει μια στροφή της κυβέρνησης προς ένα θετικό μήνυμα, προς ένα success story, όπως ακριβώς είχαμε τον Απρίλιο του 2014 από τον κύριο Σαμαρά και την κυβέρνησή του. Αυτό το success story είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσεχθεί. Πρώτον, διότι δημιουργεί προσδοκίες παροχών προς διάφορες ομάδες οι οποίες θα θέλουν ευλόγως να λάβουν ένα μέρισμα από αυτό το success story. Και αυτό θα δημιουργήσει ζητήματα και προβλήματα στην κυβέρνηση τη στιγμή που θα πρέπει να δείξει πειθαρχία, όπως είπε ο κύριος Πουλιαράκης, να ακολουθήσει με επόμενα γοργά βήματα, να κλείσει γρήγορα το Σεπτέμβριο την αξιολόγηση, να πάει μετά την τρίτη αξιολόγηση ξανά στις αγορές, τέταρτη γρήγορα στα χνάρια κτλ. Εάν δεν συμβούν αυτά, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Και οι αυξημένες πιέσεις που το success story δημιουργεί θα σας βάλει εσάς τους ίδιους εμπόδια για να πετύχει. Κύριε Θεοχάρη. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Μένει να υποστηριχθεί και από την πραγματικότητα αυτό το success story, και εκεί είναι το δεύτερο πρόβλημα, διότι η οικονομία έχει ακόμα προβλήματα. Και το δεύτερο είναι ότι το αφήγημα με το χρέος υποθέτει ότι τον Αύγουστο 2018 φεύγουμε από όλα τα μνημόνια και παίρνουμε το χρέος ως μία στιγμή του Αυγούστου του 2018. Στην πραγματικότητα το χρέος θα το πάρουμε με δράσεις οι οποίες θα είναι μέχρι το 2022, ίσως και περισσότερο, και έτσι θα μείνουμε σε επόμενα μνημόνια για το χρέος. Οπότε αυτή η αφήγηση είναι λανθασμένη, και είναι λανθασμένη την ίδια στιγμή που η χώρα έχει χάσει ένα συλλογικό όραμα και οι πολίτες έχουν χάσει το ατομικό τους νόημα. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που δεν βλέπουν, δεν μπορούν να κάνουν ένα πλάνο ζωής, δεν μπορούν να βάλουν τη ζωή τους σε ράγες, δεν μπορούν να ονειρευτούν. Συνεπώς χρειάζεται ένα νέο όραμα και από εκεί θα έρθει η ανάκαμψη. Αυτό το νέο όραμα μπορεί να έρθει μόνο από νέες νοοτροπίες, μόνο από νέες δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.